έτσι. Ο Μανώλης Γλέζος έφυγε από βουλευτής και πήγε στη θέση του η κυρία, δεν θυμάμαι πώς είναι το όνομά της. Η Μάνια Παπαδημητρίου, πολύ γνωστή κυρία. Η Μάνια Παπαδημητρίου, ναι. Και θα είναι ευρωβουλευτής αν εκλεγεί, έτσι. Λοιπόν, λένε ότι η μόνιμη επιστράτευση του Μανώλη Γλέζου, σεβαστού καθόλου κλπ. Κλπ. Είναι ένα πράγμα, ας πούμε, που ο ΣΥΡΙΖΑ πια το έχει κάνει μανιέρα. Ναι, θα σας πω. Η υποψηφιότητα του. Καταρχήν, για να γνωρίζετε και πώς έγινε η υποψηφιότητα του Μανώλη του Γλέζου, κουβεντιαζότανε πολύ σοβαρά στο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και 15 έως 20 μέρες. Δεν είχε καμία σχέση με τις υποψηφιότητες της μειονότητας κλπ. Πολύ πριν από αυτές, συζητιόνταν. Πώς δεν υπήρχε σχέση. Όχι, δεν ακούστε, όχι. Αφού σας λέω εγώ τώρα, ναι, κάτι ναι. ξέρω για να σας το λέω. Ναι. Το συζητάγαμε πριν από 15-20 μέρες με μοναδικό κριτήριο και επιθυμία και του ίδιου του Μανώλη του Γλέζου, ότι πρέπει να δοθεί μια ευκαιρία να θέσει με την παρουσία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύο μεγάλα θέματα. Το πρώτο, ότι η Ελλάδα με μνημόνια και χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου δεν έχει ζωή. Ούτε η Ελλάδα, ούτε ο ελληνικός λαός, ούτε οι λαοί του φτωχού Ευρωπαϊκού Νότου, και πρέπει να ανατραπούν αυτές οι πολιτικές, να πάμε σε αναπτυξιακές πολιτικές. Και το δεύτερο και το κυριότερο, να θέσει το θέμα των γερμανικών οφειλών. Από το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο που είχε υποχρεώσει την Ελλάδα η Γερμανία να τις δανείσει, και δεύτερο από τις πολεμικές επαναρθώσεις. Αυτό θα κάνει. Να τελειώσω και μου ρωτάτε. Αυτό θα κάνει και θα είναι, νομίζω, μια ιστορική στιγμή για την Ελλάδα να θέσει αυτό το ζήτημα ο γυραιότερος Ευρωπαίος, γυραιότερος Ευρωβουλευτής, και θα θέσει ένα θέμα που δεν τόλμησαν να θέσουν επί δεκαετίες τις κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ, Συναγερμού, Κέντρου κλπ. Ιστορική στιγμή. Πείτε μου δύο λεπτά. Πείτε μου κάτι. Να το θέσει και καλά θα κάνει η κυβέρνηση, γιατί δεν το έχουν θέσει. Να ρωτήσω κάτι. Ποιο το έχει θέσει. Να ρωτήσω κάτι. Μα το είχαν θέσει. Τι λέτε. Καλά θα κάνει ο Γιώργο και μπράβο του. Αλλά και εμεί το έχουμε θέσει 100 φορέ. Δεν κατάλαβα. Ο κύριο Μανώλη Γλέζο. Ο κύριο Μανώλη Γλέζο. Το 1985 ήταν πάλι ευρωβουλευτής του Πασόκ. Έτσι. Τι έθεσε, πόσες φορές το έθεσε, τι αποτέλεσμα είχε, αν το έθεσε. Μπορεί να το έθεσε ο άνθρωπος. Κύριος... Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Κύριο... Πάστο. Μεγάλη μάχη. Εμένα ρωτάει. Ναι, σας ρωτάει. Το 85 το έθεσε. Και το 85 το έθεσε, και το 65 το έθεσε, και το 55 το έθεσε. Μανώλης ο Γλέζος παντού. Και στο Ευρωκοινοβούλιο. Και τότε γιατί δεν έγινε κάτι να γίνει τώρα. Δεν είναι αρμόδιο το Ευρωκοινοβούλιο. Ακούστε να δείτε. Ο Μανώλης ο Γλέζος είναι επικεφαλής. Είναι επικεφαλής της επιτροπής που υπάρχει στην Ελλάδα, της Εθνικής Επιτροπής για τη διεκδίκηση των πολεμικών επανορθώσεων και του κατοχικού δανείου. Το 85 το έθεσε στο Ευρωκοινοβούλιο. Σας ούτε λέω, μία ερώτηση. Ο Μανώλης ο Γλέζος ούτε μία το ερώτηση. Έχει θέσει στο Ευρωκοινοβούλιο ούτε παντού, μία ερώτηση. Από το 1955. Με όλο το σεβασμό από το που έχουμε στο Μανώλη Γλέζο. Όταν ήταν ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, δεν το έθεσε. Και αν μας ακούει, γιατί δεν το έθεσε πριν 30 χρόνια και αν το θέσει τώρα. Τώρα, αφού σας λέω από το 55 το διεκδίκη. Ρε στο Ευρωκοινοβούλιο, λέμε. Θα βγει ο ίδιος να σας πει. Εγώ κάνω την παραδοχή εργασίας ότι το έχει θέσει. Εγώ κάνω την παραδοχή εργασίας. Δεν είναι ψέμα το ότι το έχει θέσει. Κάνω την παραδοχή εργασίας, γιατί ιδιαίτερα εκτιμώ και τιμώ τον Μανώλη τον Γλέζο. Κάνω την παραδοχή εργασίας ότι το έχει θέσει ο άνθρωπος. Άλλο είναι το ζήτημα. Δεν είναι αρμόδιο το Ευρωκοινοβούλιο. Πολιτική, πολιτική είναι τοποθέτηση. Μπορώ να συνεχίσω γιατί με ρωτήσατε. Δεν μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Ξέρετε ποιο είναι. Πολιτική η είναι τοποθέτηση. Της αριστεράς, ως ευρωομάδα, να το θέσει συνολικά στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι αρμοδιότητα της κυβέρνησης και της Βουλής. Και ορθώς το έχει θέσει η κυβέρνηση και έχει βοηθήσει πολύ ο Γλέζος. Και μπράβο του. Και η κυβέρνηση χειρίζεται αυτό το θέμα ιδιαίτερα υπεύθυνα. Λοιπόν, τα σύμβολα για τον Γλέζο. Όχι, μισό λεπτό, κύριε Καπουράκη. Φυσικά. Με ρωτήσατε κάτι. Με ρωτήσατε κάτι. Να ολοκληρώσω γι' αυτό. Έχει δίκιο ο κύριο Τσούκαλης. Όχι μόνο που τον επιλέγουν. Ο κύριος Τσούκαλης φορά... όσο αφορά ότι πρέπει, για το ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει να το θέσει και η ευρωομάδα της αριστεράς. Για σας λέω δεν σε έχει τα δίκιο. Είπα για άλλο πράγμα ότι έχει δίκιο. Επειδή συμφωνήσατε για να μην γίνει παρεξήγηση. Δεν συμφώνησα σε αυτό. Σε αυτό που συμφωνώ είναι ότι εκτός από το Μανώλη τον Γλέζο και η ευρωομάδα της αριστεράς. Και μπορώ να σας πω ότι το έχει θέσει η ευρωομάδα της αριστεράς. Ακόμα και το γερμανικό κόμμα της αριστεράς το θέμα. Τον Τελίν και συνεχώς το αρνείται. Το έχει θέσει. Εγώ θα απαντάω για τον Τελίν και όχι εσείς και ξέρω πώς. Όχι, με σκότει που όλοι απαντάμε. Μπορώ να όλοι κύριε. Δεν είναι έτσι. Μην πανικοβάλλεστε τόσο για την υποψηφιότητα. Μην δουλευόμαστε μεταξύ μας. Μπράβο, καλά κάνει ο Μανώλης και πολύ καλά κάνει και μπράβο του. Αλλά τον Τελίν και είναι σε άλλη γραμμή. Κύριε δημοσιογράφη, μπορείτε να με εξασφαλίσετε να μην μιλάνε πάνω μου άλλοι τρεις.
Όχι. Λέω λοιπόν, το λέω και το κλείνω αυτό, γιατί θέλω να πω κάτι άλλο που ρωτήθηκα πριν. Ότι αν έμεινε ζωντανό αυτό το θέμα των πολεμικών επανορθώσεων και του κατοχικού δανείου και των οφειλών της Γερμανίας απέναντι στην Ελλάδα, σε ένα πολύ μεγάλο μέρος οφείλεται και προσωπικά στο Μανώλη το Γλέζο, που δεκαετίες δίνει αυτή τη μάχη. Τέλος αυτό. Αλλά δεν χρειάζεται να γίνει ευρωβουλευτή. Δεύτερο, ολοκληρώστε. Με ρωτήσατε, είπα ότι η έκθεση της Κομισιόν, η οποία δημοσιοποιήθηκε προχθές, λέει ότι υπάρχει δημοσιονομικό κενό 7,7 δις μέχρι δεν το 2017. Δεν το λέει, κύριε Στρατούλη, μην το ξαναπείτε. Κυρία Σημακοπούλου, θα με αφήσετε να μιλήσω. Μα, για όχι, να πω που όταν το λέει. Όταν λέτε πράγματα που είναι ανακριβή, θα μου πείτε στη σελίδα τα, δεν λέει αυτό. Ωραία, αυτό θέλω να σας πω, τη σελίδα. Ναι, ναι, και διαπιστώνω, κυρία Σημακοπούλου, ότι όπως πάντα. Δημήτρη, τώρα μην επιμένεις. Μα μπορώ να πω. Δεν καταλαβαίνετε καν τι είναι δημοσιονομικό κενό. Δεν το λέει. Η έκθεση Κομισιόν μπορεί να διαπιστώνεται για πράγματα. Η έκθεση της Κομισιόν μιλάει για τους στόχους του πρωτογενούς. Λοιπόν, μπορώ να πω, όχι τη σελίδα. Έχουμε απάντηση από το Μανώλη το Γλέζο. Α, και μετά θέλω να πω και τη σελίδα ακριβώς που προβλέπεται. Θα σας την πω. Λοιπόν, το γραφείο του Μανώλη του Γλέζου λέει, επειδή επικοινωνήσαμε, δεν ξέρω αν επικοινωνήσαμε. Ότι όντως δεν το έθεσε το 1985, διότι δεν ήταν ενοποιημένη η Γερμανία τότε. Εντάξει, αυτό είναι. Εγώ δεν αμφισβητώ, προσέξτε, δεν αμφισβήτησα την πρόθεσή του. Λέω άλλο. Αλλά λέω διαχρονικά. Ότι τελικά το Ευρωκοινοβούλιο δεν είναι αρμόδιο. Είπα κατά άλλο. Ναι, ολοκληρώστε. Έχει Χριστό, μεγάλη σημασία αυτό. Πρέπει να πω το βασικό. Το βασικό. Το Ευρωκοινοβούλιο μπορεί να μην είναι αρμόδιο, αλλά όταν το θέτει. Και το τελείωκε, δεν μπορεί να το θέσει. Δημιουργεί. Πάλι μόνοι μα θα μείνουμε οι Έλληνε. Θα το παλέψουμε οι Έλληνε. Μαζί με το Βλέπω. Θα το παλέψουμε. Αλλά το τελείωκε δεν πρόκειται να έρθει, κύριε Στρατούλη. Δημιουργεί θέμα διεθνώ. Και σε βοηθάει στη διαπραγμάτευσή σου ως ελληνική δεν κυβέρνηση. Αρνήθηκα, δεν είναι βασικό. Που αυτό, πιστεύουμε ότι αύριο θα είναι κυβέρνηση αριστεράς που θα διεκδικήσει αυτές τις οφειλές. Τώρα, επειδή με ρώτησε η κυρία Σημακοπούλου και ο κύριος Πρωτόπαπας, ο οποίος τώρα έκανε την τρίπλα και ξέφυγε. Κυρία Σημακοπούλου, κάστο να μπει απάντηση. Ναι, επιτέλους ένα από το βασικό που με ρωτήσατε. Η έκθεση έχει 252 σελίδες της Κομισιόν. Είναι στα αγγλικά το πρώτο κείμενο. Ενδεχομένως η κυρία Σημακοπούλου ή εκεί στη Νέα Δημοκρατία να κάνουν ότι δεν το διάβασαν. Σελίδα 137. Της έκθεσης. Η Ευρωπαϊκή σελίδα 137. Αν το ρωτήσατε για σελίδα, ακούστε. Τα μέτρα αναφέρει χαρακτηριστικά ότι είναι το δημοσιονομικό κενό θα είναι 7,7 δις ευρώ. Αυτό σημαίνει μέτρα 7,7 δις ευρώ. Και το αναλύει. Και το αναλύει. Και λέει, αφήστε με να πω. Και λέει ότι το 2015 θα είναι 2 δις. Το 2016 θα είναι 3,8 δις και το 2017 θα είναι 1,9 δις. Δηλαδή μέχρι το 2017 7,7 δις δημοσιονομικό κενό. Και όταν διαπιστώνει η Κομισιόν και η Τρόικα δημοσιονομικό κενό, οι πιέσεις τις οποίες δέχονται όμως, οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι για μέτρα μείωσης μισθών, συντάξεων, και μισθών συντάξεων, αυτό μέτρα και για φορομπηκτικά λοιπόν, μέτρα. Ωραία, κυρία Σημακοπούλου, τελευταία απάντηση. Είπα και ένα δεύτερο που μου ρωτήσατε σελίδα. Αν λέει ότι θα υπάρχει και χρηματοδοτικό κενό 14,9 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2014-2015. Για το οποίο θα χρειαστεί νέο δάνειο της Τρόικας και νέο μνημόνιο. Δυστυχώς για σας, δυστυχώς, μακάρι να μην το έλεγε και για τον ελληνικό λαό. Λέει ότι το 2014-2015 ανεβάζει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας 14,9 δις ευρώ και συγκεκριμένα 2,6 δις ευρώ φέτο και 12,3 δις ευρώ το 2015. Μάλιστα. Τι να κάνω εγώ τώρα, κυρία Σημακοπούλου, που στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ δεν διαβάζετε ότι σας στέλνει η Τρόικα και που έχετε μετατρέψει τη χώρα σε προτεκτοράτη τη Τρόικα και σε αποικία χρέους, ότι έχετε ταπεινώσει τον ελληνικό λαό και διαβάζουμε και δεν λαϊκίζουμε και μιλάτε εσείς για αντεθνικές θέσεις. Και δεν λαϊκίζουμε. Έχετε ταπεινώσει τη χώρα και το λαό. Κύριο Στρατούλη, δύο θα παίρνετε και δεν κάνετε ένα μετάφραση. Κύριε, ούτε μετάφραση από τα αγγλικά δεν κάνετε. Καλά, Δημήτρη, είστε αδιάβαστοι. Καλά, δεν ξέρετε τι σας λέει. Λοιπόν, σας είπα και τις σελίδες. Θύμισα πριν από λίγο, γιατί το έλεγε όντως, εγώ το είπα πριν από λίγο. Το είπατε. Το είπα, το λέει. Και θύμισα στον κύριο Στρατούλη κάτι το οποίο το έχει ξεχάσει ο ίδιος ή θέλει να το ξεχάσει, γιατί μνήμη έχει. Λοιπόν, ότι το Νοέμβριο ήρθε εδώ η Τρόικα, οι ίδιοι που κάνουν την έκθεση αυτή. Και μας είπε ότι υπάρχει δημοσιονομικό κενό περίπου 2 δις ευρώ και ότι πρέπει να τα πληρώσουμε μέσα στο 2014. Τότε ο ίδιος ο κύριος Στρατούλης, πάλι σπέφτοντας να υιοθετήσει την έκθεση της Τρόικας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όχι ως Δημήτρης, ως ΣΥΡΙΖΑ εννοώ,
κατά τη γνώμη μου, παντελώς λανθασμένα, αντί να αντισταθεί όπως αντιστεκόμασταν εμείς, ήρθε και είπε: θα πάρετε μέτρα 2 δις. Τα πήρατε. Προεξόφλησε. Λοιπόν, παρακαλώ. Κανένα δημοσιονομικό μέτρο για μισθούς συντάξεις δεν πήραμε μέσα. Κυρία Σπαγκοπούλου, σας παρακαλώ. Και όπως αποκρούσαμε. Μην μας δυσκολεύετε. Και όπως αποκρούσαμε την απέτηση της Τρόικας για το 2014. Το ίδιο θα γίνει για οποιοδήποτε άλλο χρόνο. Μάλιστα, σαν να ξέρουμε κάτι. Όσο είναι αυτή η κυβέρνηση, κύριε Πρωτόπα, με παρακολουθείτε. Μισθοί, συντάξει και νέοι φόροι. Τι να κάνει, να πάμε σε διάλειμμα από μετά. Δεν θα μειωθούν και νέοι φόροι δεν θα υπάρξουν. Όσο και να το θέλει, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε οποιοδήποτε άλλο. Δεν μπορώ. Γιατί θέλετε 10 λεπτά να πείτε μια κουβέντα. Δεν μπορείτε να τα πείτε, να τα λέτε μέσα σε 2 λεπτά. Πρέπει δηλαδή 10 λεπτά. Παρακαλώ, διάλειμμα. Έκανα 2 λεπτά ακριβώς. Ήρεμα.